επειδή η ηλεκτροκίνηση έχει μπει ή θα μπει σύντομα στη ζωή μας, ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά μεταξύ kilowatt και kilowattώρας. Για να μιλάμε μεταξύ μας σωστά, κυρίως γραπτά όπως διαβάζουμε στο Facebook και σε διάφορες αναρτήσεις, φίλοι της ηλεκτροκίνησης που ασχολούνται με αυτήν γράφουν πολλά λάθη. Γι' αυτό κάνω και αυτό το βίντεο για να κάνω μια εύκολη επεξήγηση με απλά παραδείγματα. Πρώτον, η χωρητικότητα μετριέται σε κιλοβατόρες, όπως η χωρητικότητα της μπαταρίας. Δεύτερον, η ταχύτητα ή η δύναμη φόρτισης μετριέται σε κιλοβάτ. Τρίτον, η κατανάλωση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου μετριέται σε κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα ή η Tesla το μετράει σε watt hour ανά χιλιόμετρο. Τέταρτον, η ενέργεια που έχουμε πάρει ύστερα από μία ώρα φόρτισης μετριέται σε κιλοβατόρες ή αντίστοιχα η ενέργεια που έχουμε καταναλώσει από το αυτοκίνητό μας μετριέται σε κιλοβατόρες. Η δύναμη ή η ισχύωση του μοτέρ εκτός από τους ύπους μετριέται σε kilowatt. Πάμε να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Το Hyundai Kona Electric έχει 64 kWh μπαταρία. Ο ταχυφορτιστής στον ψαθόπυργο είναι ισχύως 50 kW. Ή για παράδειγμα η Blink έχει τοποθετήσει φορτιστή AC 22 kW στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Η μέση κατανάλωση του ταξιδιού μας ήταν 14 kWh ανά 100 χιλιόμετρα ή αν είχαμε Tesla ήταν 140 Wh ανά χιλιόμετρο. Ύστερα από μία ώρα φόρτισης το αυτοκίνητό μας πήρε 10 kWh. Αυτό βγαίνει από τη στιγμιαία φόρτιση σε μία ώρα, δηλαδή αν φορτίζαμε με 10 kW για μία ώρα θα είχαμε 10 kWh. Η ενέργεια που καταναλώσαμε μετά από αυτή τη διαδρομή ήταν 5 kWh. Και τέλος, ο ηλεκτροκινητήρας του Volkswagen Yap αποδίδει 61 kW ή 83 ύπους. Έτσι λοιπόν, δώσαμε αυτά τα παραδείγματα που πιστεύω να κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη στην επεξήγηση ανάμεσα στην kWh και τα kW. Σε γενικές γραμμές να θυμάσαι ότι ό,τι είναι σε ταχύτητα φόρτισης ή σε ταχυφορτιστές είναι kilowatt. Ό,τι είναι σε χωρητικότητα που είναι η μπαταρία είναι kilowattώρες. Αν θυμάσαι αυτά τα δύο τα βασικά, ταχύτητα φόρτισης kilowatt ή ταχυφορτιστές είναι kilowatt ή τα wallbox μετριούνται σε kilowatt και η χωρητικότητα, πόσες kilowattώρες πήραμε στην μπαταρία, αν θυμάσαι αυτά τα δύο, θα είναι πάρα πολύ λιγότερα τα λάθη που θα γίνονται, θα τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας και θα τελειώσει η ιστορία. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Κάντε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, γράψτε κάτω σχόλιά σας για το θέμα ή και για άλλα θέματα, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!